Αυτός είχε λωροδινόσαυρος, είναι φοβερός, ε. Είναι φοβερός. Είναι τέλειο, Το έφερα από την Γυραιά Αλβιώνα. Από την ποια? Την Γυραιά Αλβιώνα. Τι μου λέτε, πού είναι η Γυραιά Αλβιώνα? Εκεί προς τα πάνω. Να σας πω, Ράιαν Γκόσλινγκ πιστεύω σας αρέσει, έτσι. Όχι. Και στον δύο αρέσει. Όχι. Αρέσει σε όλους. Είναι βλάφος. Εδώ ξερογλύφονται πίσω. Ναι, ξερογλύφονται πίσω. Άκουσα κάτι Α, κάτι Ου. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι ξέρετε, έχω βρει τρομερή είδηση. Πώς σας φαινόταν, θα μπορούσατε να δώσετε λίγο χρώμα στο Ράιαν Γκόσλινγκ? Και τι είναι αυτό? Τι χρώμα? Στην ιστοσελίδα I Love Mel θα βρείτε 17 σκίτσα του Καναδού Αστέρα από ρόλους των πιο αξιομόνευτων ταινιών του, Notebook, Blue Valentine, Lars, The Real Girl. Ναι. Και στο οποίο μπορούν να μπουν ή οι μαμάδες ή τα κοριτσάκια τους ή και τα αγοράκια τους και να ζωγραφίσουν τον Σταρ. Δηλαδή παίρνεις και το σκίτσο. Άλλη δουλειά δεν έχουμε, δηλαδή θα ζωγραφίζουμε τώρα γενικώς και για το πρωί μέχρι το βράδυ. Ρε, μπορεί να βαριέσαι, ρε παιδί. Όχι, δεν βαριέμαι, γιατί μπαίνω κάθε μέρα. Δίνεις 10 λίρες και μπαίνεις και ζωγραφίζεις. Δεν με νοιάζει, μπαίνω κάθε μέρα στο www.pap.gr και μαθαίνω τα πάντα για τους αγώνες. Έτσι! 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 Και τι μαθαίνουμε? Τώρα, αυτή την Κυριακή έχουμε Liverpool με Manchester City. Άλλη μια ματσάρα, η City που κέρδισε την πρώτη αγωνιστική τσίμα 3-2. Που έπαιζε με τη Southampton, αν θυμάμαι καλά. Δεν θυμάμαι καλά, αλλά κέρδισε 3-2. Και η Liverpool, ωραία, παίζει με μουσική. Υπάρχει μια οργάνωση σε αυτό το πράγμα. Και η Liverpool φάγε 3 μπαλάκια από τη West Brom. 3 κολλάκια δηλαδή. 3 μπαλάκια έφαγε από τη West Brom. Άκου τώρα πώς τα λέει αυτός ο άνθρωπος όμως. Ναι, έφαγε 3 μπαλάκια από τη West Brom. Και τώρα παίζει Liverpool Manchester City. Το match είναι δύσκολο και θα το δείξουμε και μπορούμε να το δούμε για να πάρουμε τις πληροφορίες μας από www.pap.gr και να πάμε στο πρακτορείο και να στοιχηματίσουμε την μουσική. Μακάρι, μακάρι. Πριν πάρουμε μια μουσική πάσα, θέλεις να πεις αυτή την είδηση που βρήκαμε για τη Τζένιφερ Λόπες? Να πω ότι Τζέι Λό ετοιμάζει λέει 3D ταινία. Και τι μας νοιάζει, πες μου εσύ τώρα αυτό. Λοιπόν, δεν μπορώ να καταλάβω. Μπορώ να προφανώς σου πω ότι είναι πολύ μόδα το 3D πλέον. Βέβαια, μετά την Katy Perry, μετά τον Justin Bieber, ακολούθησε και η Jennifer Lopez. Τι θεματολογία θα έχει, λέει, θα δείχνει live εμφανίσεις, τις χορογραφίες. Και καθημερινότητά της. Δηλαδή, τι, να δούμε τον χωρισμό, τον Mark Anthony και έτσι πως τα βρήκε με τον Κάσπερ. Τι χωρισμό, σε 3D, δηλαδή, μέχρι να πέσει το χαστούκι για να κλείσει η πόρτα. Και να κλείσει η πόρτα, φύγει από τη ζωή μου, δεν θέλω άλλο. Δεν καταλαβαίνω ότι είναι αυτές οι. Δεν καταλαβαίνω, μπορούμε όμως να καταλάβουμε αν δούμε ένα βίντεο κλιπ τώρα που έρχεται. Να το δούμε, θα το δούμε.